Το ζητάει τώρα για σοβαρό κοινωνικό θέμα που να μην είναι δημοσιονομικό. Αυτό λέει το Σύνταγμα και δεν είναι. Άρα θα γίνει, έχει... γενική θα γίνει η ολομέλεια τη Βουλή. Όχι, έχει την απαρτία η Βουλή. Δεν θα ακούτε, περάσει. Και αν το γίνει δημοψήφισμα, είναι δεσμευτικό κοινωνικό. Μισό λεπτό για να καταλάβει. Δεν έχει καταλάβει τίποτα, κύριε Σύνταγμα. Αν συμμετέχει. Εάν γίνει η ολομέλεια τη Βουλή. Κύριε, σα παρακαλώ. Κύριε, τα έχετε στο μυαλό σα και δεν καταλαβαίνει ο κόσμο τίποτα. Από τη στιγμή που θα γίνει η ολομέλεια τη Βουλή. Πόσοι ψήφοι απαιτούνται για να γίνει. 180. Τα 3/5 τη Βουλή. 180. Θα είναι... Ναι, αλλά θα είναι ονομαστική, κύριε Παπαδάκη. Και αυτοί που κρύβονται σήμερα μέσα στα θερινά θα έρθουν να σηκώσουν το χεράκι του στη Δυτική Μακεδονία οι βουλευτές. Έχει μια πολιτική σημασία. Κύριε Σκρέκα, επί του δημοψηφίσματος τι λέτε? Το λογική της ευθύνης. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι ότι με 120 γίνεται δημοψήφισμα όπως νομίζουν κάποιοι. 180 είναι. Με 120 ζητάς δημοψήφισμα. Και απαιτούνται 180 για να γίνει. Παρακαλώ. Κύριε Παπαδάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ και η αντιπολίτευση προσπαθούν με κάθε τρόπο και με προσηματικά επιχειρήματα. Συνταγματικό είναι αυτό που ζητάνε. Και εκμεταλλευόμενοι, ακούσετε, και εκμεταλλευόμενοι ό,τι δυνατότητα τους δίνει τελικά το Σύνταγμα, έτσι, να ακυρώσουν κάθε προσπάθεια μεταρρύθμισης στη χώρα. Τα ίδια λέγανε και τα ίδια πράτανε και στην περίπτωση του ΟΤΕ και στην περίπτωση Λιμανιού και σε οποιαδήποτε περίπτωση αλλαγής κατεστημένων καταστάσεων στη χώρα που προσπαθούμε να κάνουμε, που δεν έγινε 30 χρόνια και που έχει δει διακόπτεται, κυρία Μακρύ. Είναι κοινωνικό αγαθό. Πού βασίζεται στις νέες τεχνολογίες? Και πρέπει λοιπόν, επειδή είναι κοινωνικό αγαθό, και πρέπει να, επειδή είναι κοινωνικό αγαθό, θα πρέπει το κράτος να δημιουργήσουμε, κυρία Μακρύ, γιατί διακόπτετε, γιατί δουμπλάρετε τη φωνή μου, γιατί δουμπλάρετε. Μα σας διέκοψα εγώ. Σας παρακαλώ. Να συγκρίνετε τον ΟΤΕ και την τηλεφωνία με ένα κοινωνικό αγαθό. Σας διέκοψα, γιατί δεν με αφήνετε να πω την άποψή μου. Φοβάστε. Φοβάστε τίποτα. Φοβάστε να ακουστεί άλλη άποψη. Εγώ γιατί να φοβάστε. Μιλάτε μόνιμα για ξεπουλήματα και για συμφέροντα. Τα ίδια λέγατε για τον ΟΤΕ. Τα ίδια το λιμάνι. Τι έχασε ο πολίτης? Πείτε μου κάτι, κύριε Παπαδάκη. Τι έχασε ο πολίτης από τον ΟΤΕ που έγινε ιδιωτικό? Τι έχασε ο πολίτης από την απελευθέρωση της αγοράς? Χωρίς τηλέφωνο, χωρίς ρεύμα δεν ζει. Καταλάβετε το επίπεδο. Παρακαλώ, για να έχετε τη δυνατότητα να μιλήσετε και εσείς. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Στρατούλη, κύριε Παπαδάκη. Ξέρετε σε τι συμφωνώ? Σε τι? Η κρατική ΔΕΗ υπό δημόσιο έλεγχο που μπήκε στο χρηματιστήριο και πούλησε 49%, όχι για να ιδιωτικοποιηθεί, αλλά για να πάρει κεφάλαια τα οποία χρησιμοποίησε για να κάνει επενδύσεις. Γιατί είναι υποκρατικό έλεγχο η ΔΕΗ. Είναι υποδημόσια διαχείριση. Αύξησε τα τιμολόγια, όπως είπε ο κύριος Στρατούλης, του ρεύματος κατά 100%. Εγώ λέω την τελευταία τριετία. Να συνεχίσουν να αυξάνονται. Είναι να μας αποδείξετε βάση του νομοσχεδίου. Με μελέτη πόσο θα μειωθεί. Δεν λάθος. Είναι το τιμολόγιο της ΔΕΗ που χρεώνει. Δεν είναι κανένα ιδιώτη. Η ΔΕΗ το χρεώνει. Η ΔΕΗ καθορίζει το τιμολόγιο. Δεν το καθορίζουν οι ιδιώτες. Η κυβέρνηση καθορίζει την τιμολογιακή πολιτική. Τι λέτε τώρα? Τι λέτε? Ποιος ελέγχει τη ΔΕΗ και τη ΔΕΗ? Μόνοι της αυτόνομοι. Οι πολίτες πληρώνουν όλες τις επενδύσεις που δεν έγιναν. Τι λέτε? Ο Υπουργός Ενέργειας δεν καθορίζει την τιμολογιακή πολιτική. Η άποψή μας είναι. Τι είναι αυτά που λέτε? Συγγνώμη. Η άποψη δεν είναι τέτοια. Αν νομίζετε πω είναι κουβέντα. Στην ωφέλεια του λαού. Δεν μας ενδιαφέρει η άποψή σας. Είσαστε εισηγητή του κόμματος σας. Πείτε μας το νομοσχέδιο. Αν υπάρχει μελέτη. Πείτε μας. Καλύτερο αργότερο. Πείτε στον ελληνικό λαό πόσο θα μειωθεί το ρεύμα αύριο με το νομοσχέδιο. Λοιπόν, κυρία Μακρύ, για να προλάβετε να πείτε. Την άποψή μας δεν μπορείτε να πείτε. Ο κύριο Κουτρουμάνη έχει τον άποψη. Ο κύριο τι να κάνει. Δεν μπορούμε να πείτε. Μειώθηκαν οι μισθοί κατά 12% και στη δημόσια δεν μειώθηκαν οι μισθοί. Γιατί δεν έχει, δεν έχει εργολάβους στην ΕΕ. Δεν πληρώνει εργολάβους στην ΕΕ. Στα ορυχεία, δεν του πληρώνουνε. Δεν νοικιάζει. Κύριε Σκρέκα, κύριε Σκρέκα, σας παρακαλώ, κύριε Σκρέκα, κύριε Κουτρουμάνη.